Είμαστε στην ευχάριστη θέση με την άρση των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης από νομό σε νομό να ξαναξεκινήσουμε τις παρεμβάσεις στην Ξάνθη και στην Καβάλα. Όλο αυτό το διάστημα της καραντίνας δεν σταματήσαμε να πραγματοποιούμε δράσεις, φυσικά εντός του νομού της Δράμας και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία κατά του κορονοϊού. Προσεγγίσαμε μάλιστα περιοχές εντός της Δράμας όπως είναι το Δοξάτο, ο Καλός Αγρός, το Καλαμπάκι, πήγαμε επίσης στα Κουδούνια, στο Μικροχώρι και στα Κύρια. Πώς συνεχίζετε? Συνεχίζουμε δυναμικά. Σήμερα μάλιστα κιόλας είναι η πρώτη φορά που μετά την καραντίνα θα βγούμε στην Ξάνθη με το κινητό μας σχολείο. Θα πάμε στην περιοχή των Κυμερίων για να προσεγγίσουμε και εκεί παιδιά Ρωμά που ζουν και εργάζονται στο δρόμο και είναι αποκλεισμένα από τις σχολικές κοινότητες. Το έργο το Mobile School ταξιδεύει είναι έργο διάρκειας 3 ετών και πραγματοποιεί παρεμβάσεις σε καταβλισμούς Ρωμά των ομών της Δράμας, της Ξάνθης και της Καβάλας με στόχο να προσεγγίσει στο σύνολο 450 άτομα, νέους και παιδιά. Έτσι ώστε να τα βοηθήσει να κοινωνικοποιηθούν και ίσως να μάθουν κάποια πράγματα που δεν θα είχαν διαφορετικά τη δυνατότητα να το κάνουν. Ακριβώς αυτό, πέρα από το κομμάτι της απόκτησης των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων, είναι και το κομμάτι της κοινωνικοποίησης, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξη του κάθε ατόμου. Το έργο «Το Mobile School ταξιδεύει» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund με φορέα υλοποίηση στην Ένωση Κυρίων Δράμας. Επίσης, όποιος ας πούμε, θα ήθελε έτσι να δει παραπάνω πράγματα για τις δράσεις μας, μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας Mobile School Travels, καθώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουμε για το έργο μας, στο Facebook, στο προφίλ «Το Mobile School ταξιδεύει» ή «Mobile School Travels» και στο Instagram, στο προφίλ «Το Mobile School ταξιδεύει» ή «Mobile School Travels».